να ευχηθούμε χρόνια πολλά με υγεία και δύναμη για να είναι το 2023 μια καλή αγωνιστική χρονιά και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα αυξημένα καθήκοντα που έχουμε μπροστά μας. Το 2022 σημαδεύτηκε από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και τις δυσκολίες που προκαλούν για τους λαούς οι οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις. Το 2023, πέρα από τα καθήκοντα για την οργάνωση και την καθοδήγηση της εργατικής λαϊκής πάλης και την ισχυροποίηση του κόμματός μας, έχουμε και επιπλέον καθήκοντα που προκύπτουν από το γεγονός ότι είναι χρονιά βουλευτικών εκλογών και εκλογών στους Δήμους και τις Περιφέρειες, που με αποφασιστικότητα, στηριγμένες στις αποφάσεις μας, πρέπει να ανταποκριθούμε. Θα περιοριστούμε σε αυτά. Εξάλλου άμεσα θα συζητήσουμε στα κομματικά όργανα, τις κομματικές οργανώσεις, τις κόβες μας κτλ. Τα καθήκοντα που έχουμε μπροστά μας, μην τα πούμε εμείς σήμερα. Τώρα, θα προχωρήσει η κοπή της πίτας, στην πίτα που είναι για τα τμήματα της Κεντρικής Επιτροπής και θα φωνάζουμε με βάση τον κατάλογο, υπάρχει ένα φλουρί που αντιστοιχεί σε ένα αντίγραφο πίνακα από το αρχείο του κόμματος του Γιολδάση. Το έχουμε εδώ, θα το ανοίξουμε μετά να το δείξουμε. Επίσης, στα κομμάτια της πίτας που κυκλοφορούν και θα πάρουν οι σύντροφοι, υπάρχει άλλο ένα φλουρί που αντιστοιχεί σε μια εξάμηνη συνδρομή των βιβλίων της σύγχρονης εποχής. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Το πρώτο κομμάτι είναι για το κόμμα το οποίο θα πάρει ο σύντροφος Γενικός Γραμματέας και Κεντρικής Επιτροπής, ο σύντροφος Κουτσούμπας. Επειδή πήρε από την άκρη και συνήθως τα φλουριά δεν τα πάνε εκεί, φαίνεται ότι δεν είναι και στημένο, έτσι. Λοιπόν, το δεύτερο κομμάτι είναι για την ΚΝΕ.